Πολύ φασολάδα και άλλα παραδοσιακά θα προσφέρει ο Δήμος Χανίων στους Αγίους Αποστόλους σε όσους βρεθούν εκεί την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας. Φέτος για τη Δημοτική Αρχή θα είναι και η καλύτερη ευκαιρία για μια ακόμα γιορτή λόγω της παραχώρησης του πάρκου. Την Καθαρή Δευτέρα στους Αγίους Αποστόλους είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνουμε μετά την απόκτηση κατά κυριότητα των Αγίων Αποστόλων. Αθλητικά δρόμενα, χορευτικά δρόμενα, μουσικά δρόμενα. Θα υπάρξει δυνατότητα να δώσουμε στους πολίτες μας, στους επισκέπτες μας, την παραδοσιακή φασολάδα. Να πούμε στον κόσμο, στην Καταχνιά και στην Αχώρια, να κατέβει με τα παιδιά του κάτω το τρίμερο στην πόλη. Μια στιγμή χαμόγελου και δροσιάς, γιατί το αξίζουμε όλοι, μικροί μεγάλοι, να δώσουμε ένα τριήμερο και την Καθαρά Δευτέρα, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, στους Αγίους Αποστόλους, να αφήσουν τα προβλήματά μας, να χαμογελάσουν εμείς και τα παιδιά μας. Το γλέντι όμως δεν αρχίζει στην πόλη την Καθαρά Δευτέρα, καθώς από σήμερα κιόλας το κέντρο σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί όσους παραμείνουν, διοργανώνοντας απίθανα αποκριάτικα πάρτι με πολύ κέφι σχεδόν σε κάθε γωνιά εκτός από την Κυριακή. Σήμερα ξεκινάνε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Αυτή το τρίμηνο, την Κυριακή είπαμε να μην κάνουμε εκδηλώσεις, γιατί γίνονται καρναβάλια παντού. Τα καταστήματα εστίασης είναι 9 η ώρα το βράδυ, θα ξεκινήσουν τα πάρτι. Την Παρασκευή 15, τα καταστήματα που είναι στην παλιά πόλη, στο λιμάνι και γύρω από αυτό. Θα παρουσιάσουμε ένα αξιόλογο πρόγραμμα, το οποίο πρέπει ο κόσμος να δει, που θα συμπεριλαμβάνει βόλτες με τα τρενάκια, τα οποία θα είναι η χαρά των παιδιών και είναι και δωρεάν. Την επόμενη μέρα στην Τζουδερών γίνεται μια άλλη αντίστοιχη εκδήλωση που έχει αναλάβει ο Σύλλογος Εστίασης το κέρασμα και το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης. Το Σάββατο 16 Μαρτίου το πρωί, 12 η ώρα, θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο πάρτι στη Μουσούρων. Το μήνυμα προς τους δημότες είναι δώσε χρώμα στην πόλη και είναι όλοι καλεσμένοι με πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.